Μέσω υψηλόβαθμων υπαλλήλων του Δήμου Πατρέων και υπό την απειλή πειθαρχικών διώξεων για να σωπάσουν, προσπαθούν κάποιοι να καταπνίξουν τις αντιδράσεις των εργαζομένων στο ΚΕΠ Πάτρας για τις επικίνδυνες χτηριακές συνθήκες λειτουργίας του, όπως καταγγέλνουν στον κόσμο. Πριν από λίγες ημέρες, κλήθηκε σε απολογία υπάλληλος του ΚΕΠ, η οποία έχει επανειλημμένως θέσει το ζήτημα της σωματικής ακεραιότητας των υπαλλήλων από το ακατάλληλο του κτηρίου που στεγάζει την υπηρεσία. Η εν λόγω υπάλληλος με εξώδικη δήλωσή της επισήμανε στον διευθυντή της σχετικής υπηρεσίας ότι εκ νέου κατέρευσε η οροφή του κτηρίου την 21η Απριλίου του 2018, ότι η αρμόδια υπηρεσία του ίδιου του Δήμου ανέφερε στον αρμόδιο εισαγγελέα ότι δεν υφίσταται άδεια οικοδομής του εν λόγω κτηρίου για χρήση ως δημόσιας υπηρεσίας και εν τέλει καθιστούσε υπεύθυνο τον Δήμο για οτιδήποτε τη συμβεί σχετιζόμενο με την επικινδυνότητα του κτηρίου. Η απάντηση του Δήμου ήταν η άσκηση πίεσης για την απόσυρση του εξοδίκου και μετά τη στεναρή αντίσταση της υπαλλήλου της έγινε άσκηση πειθαρχικής δίωξης για το φερόμενο ως πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς για υπάλληλο συμπεριφοράς το οποίο δύναται να επιφέρει και την οριστική παύση. Επιπλέον, τις καταλογίζουν ότι δήθεν αρνήθηκε να καθίσει στο σημείο κάτω από το οποίο πριν από λίγες ώρες είχε καταρρεύσει η οροφή, χωρίς κανείς από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να έχει έρθει και να ενημερώσει τους υπαλλήλους ότι δεν κινδυνεύουν. Η προσπάθεια αντεκδίκησης και φήμωσης είναι σαφής και θα λάβει σοβαρές διαστάσεις όταν θα της επιβληθεί η πειθαρχική ποινή, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες καταγγελίες. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.